Αλλά αν μας τύχει να είμαστε έτοιμοι τουλάχιστον να αντιμετωπίσουμε το κίνδυνο. Φρίξου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαι μαζί εδώ στην παρέα μας. Ξέρουμε, μάθαμε κι εμείς ότι είσαι ένας πολύ δοτικός και ταπεινός άνθρωπος. Και ευχαριστώ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί ήσουν και πρωταγωνιστής σε μια ιστορία που σώθηκε μια ζωή. Έτσι. Ναι. Πριν πούμε... Μπορεί να είναι η πρώτη σου φορά. Δεν είναι η πρώτη, εντάξει, ναι, αλλά όπως είπα, είναι άλλη φορά, κάθε περίπτωση διαφορετική. Τον γνώρισες τον άνθρωπο, Ναι, τον γνώρισα, είναι σπουδαίος άνθρωπος. Ναι. Εντάξει, ο ίδιος συγκεκριμένα δεν μιλάει πολύ αγγλικά, είναι λίγα τα αγγλικά του, αλλά από ήταν η χώρα του από Πολωνία. Πολωνία. Είναι καθηγητής σε πανεπιστήμιο στην Πολωνία. Τι ένας υπέροχος άνθρωπος, ευχάριστος άνθρωπος. Και είπε ότι θα έρχεται συνέχεια, λέει τώρα. Ναι, θέλει, με ρώτησε αν μπορώ να του βρω κάτι διαμέρισμα, κάτι να αγοράσει. Ναι, ναι, θέλει να. Του άρεσε η φιλοξενία, έτσι μου τα μετέτρεψε, ήταν ενθουσιασμένος. Και εσύ περήφανος. Ναι, έτσι, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Και σε καμαρώνει και η οικογένειά σου και όλοι εμείς βέβαια. Τώρα, λέγαμε με τα κορίτσια μας εδώ ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τα βασικά. Ή φοβούνται. Ή φοβούνται. Δηλαδή και να ξέρεις. Έχει δίκιο αυτό που λέει. Φοβούνται να παρέμβουν. Δηλαδή εκείνη την ώρα, αν κάνω κάτι λάθος. Μπράβο, τα ακούω και εγώ καθημερινά. Οι ανησυχίες του περισσότερου κόσμου, ενώ ξέρει πόσο. Όλος ο κόσμος ξέρει πόσο σημαντικές είναι οι πρώτες βοήθειες. Οι ανησυχίες τους είναι, αν κάνω κάτι λάθος και βρω τον πελά μου. Εγώ το έχω σκεφτεί αυτό. Έτσι το έχω σκεφτεί. Ναι. Αυτό είναι καλά να το πούμε στον κόσμο ότι υπάρχει. Δηλαδή, ρε παιδί μου, άμα πέθανε ας πούμε, ο άλλος και μετά σου κινήσει αγωγή ή κάτι. Να κυλαϊκεί. Έλα ρε Στέρμα, πού είσαι ρε κόρη. Ήρθα. Κρύο στο πλευρό μου ρε, δεν γίνεται μαζί σου να λείπεις. Θα σου πω κάτι. Δεν πρέπει να λείπεις, δεν μπορώ. Δεν πρέπει, κρύο στο πλευρό. Έτσι είναι, το πλευρό κρυώνει άμα λείπω. Τι έγινε ρε. Να πω συγχαρητήρια, να σου πω ότι μας κάνεις και νιώθουμε μια ασφάλεια που είσαι εδώ. Ναι. Μια ασφάλεια τη νιώθουμε που είσαι εδώ πέρα σήμερα. Όλοι νομίζω ότι είναι ασφάλεια. Εδώ μπαίνω μέσα, βλέπω εδώ πέρα, λέω τι έγινε, γιατί είναι με το ταγκό αγκαλιά. Ταγκό, ταγκό εκεί πέρα. Λοιπόν, τώρα λέμε εδώ ένα στοιχείο που το έχουμε βιώσει όλοι. Αυτή η άγνοια πολλές φορές ή ξέρεις πέντε πράγματα, ναι, αλλά φοβάσαι να παρέμβεις. Και πολλές φορές και λάθος. Εγώ, ας πούμε, να σου πω, έχω μάθει ότι άμα λέει ένα παιδάκι πάει να πνιγεί, έχει, είτε του στέκεται κάτι, το γυρνάς ανάποδα και το χτυπάς. Νιώθω ότι είναι πολύ ευάλωτο για να χτυπήσεις ένα παιδί. Οπότε περισσότεροι κάνουμε άλλες κινήσεις. Θα μας τα εξηγήσει όλα σήμερα, γι' αυτό το φέραμε. Έχετε εδώ δίκιο, οι ανησυχίες είναι όλες σωστές. Ναι. Όμως ο λόγος που υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες και ο πανικός πολλές φορές είναι λόγω της άγνοιας. Ναι, σωστό. Αν παρακολουθήσεις όμως ένα σεμιναριό, μειώνεις τον πανικό κατά μεγάλο βαθμό. Βέβαια. Και ως επίσης αυξάνεις και την ικανότητα κρίσης σου στο πότε να αντεπεξέλθεις σαν περιστατικό. Με ένα, καταρχήν είναι επαγγέλματα που είναι υποχρεωτικά κάποια μάλιστα, τέτοια ναι, σεμινάρια. Ναι. Εγώ που δεν έχω καμία σχέση, μπορώ να πάω να βρω κάπου να γραφτώ, να κάνω σεμινάριο. Υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί, εγκεκριμένοι οργανισμοί, ναι, οι οποίοι διοργανώνουν ακόμα και δωρεάν μαθήματα για τον κόσμο. Τα ανεβάζουν online, ναι, μπορείς να τα βρεις και... Εφέξε μου, εσύ πώς ξαφνικά είπες ότι θέλω να κάνω αυτό. Έγινε κάτι που σε σόκαρε, αγχώθηκες για κάτι. Πώς ξεκίνησα, εννοείται. Ναι. Εντάξει, νομίζω ο πατέρας μου οφείλεται σε αυτό, γιατί ήταν να παγωσώ στις χρόνια, ναι, πήγαινα μαζί του, με έπαιρνε από την ηλικία που έχω τώρα την κόρη μου. Μια κούκλα. Την έχουμε εδώ την κούκλα μας. Θα βοηθήσει, ξέρεις πρώτες βοηθείες. Ναι. Αλήθεια. Σόιπα ή το Βασίλειο. Παρακολούθησε και σεμινάριο. Είναι θα μας δείξει, θα βοηθήσει τον μπαμπά. Ναι. Ναι. Και αυτό ναι, ξεκίνησα από νεαρή ηλικία για να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Με στέλνει ο πατέρας, ναι, μετά μου άρεσε. Να μπορεί να βοηθάς, να έχεις τις γνώσεις, ναι, είναι τεράστιο. Να... Είσαι ένα παγωσώστης και τώρα, έτσι, ενεργεία. Τώρα όχι, δεν είμαι επαγγελματίας πλέον παγωσώστης. Έχω ιδιωτική σχολή παγωσωστικής και εκπαιδεύσεις. Σε ποιες περιοχές εκεί στη. Ναι, για να Αγιανάπα. Έχει κόσμο. Ναι, που θέλει να μάθει. Ξεπέρασαμε φέτος πέραν των 400 ατόμων σε εκπαίδευση. Πάγουρε. Μπορεί να παγωσώσεις υπάρχουν. Πώς θα δεν υπάρχουν. Και ωράρια και όλα αυτά που γίνεται. Γίνεται να μην υπάρχουν παδρωμένες παραλίες από ναυαγωσώστες είναι... ή κάθε παραλία πρέπει να είναι. Ναι, γιατί ήταν ένα έγκλημα που γινόταν από παλιά αυτό με το ναυαγωσώστες πηγή. Έγκλημα πολύ σωστά το είπες, γιατί εγκληματικό είναι. Ακριβώς, το να ξέρεις ότι υποδέχεσαι τόσες χιλιάδες. Ακριβώς, τώρα ξεκίνησα σε καλό βαθμό να βαίνω, αλλά εντάξει, χρειάζεται χρόνος για να γίνει και κάποιο ναυαγωσώστες, χρειάζεται χρόνος. Αυτό το συγκεκριμένο δεν χρειαζόταν χρόνος, χρειαζόταν μια οργάνωση. Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν έχεις οργάνωση, έχεις και άσχημα αποτελέσματα. Ευτυχώς υπάρχουν και άγγελοι όπως εσείς σε κάποιες περιπτώσεις να βρίσκεστε. Εγώ όμως τώρα είμαι σε μια φάση που πραγματικά έτρεχα. Θέλεις να δεις. Ναι.
Γιατί θέλω να δω. Έτρεχα γιατί. Την κούκλα να δείξω. Είσαι στο κατάλληλο σημείο. Τρώνε. Πολλές φορές δεν θέλουν να καταπιούν αυτό που τρώνε. Έτρεχε. Να ξεκινήσουμε από αυτό και όταν μου για να αξιακολουθεί. Πώ είναι η κόρη, πώ λέμε την κόρη μα. Η Μαρίλια. Έλα, Μαρίλια, κορίτσι με εδώ. Μαρίλια. Ναι. Μαρίλια, μαλακάκι. Ναι, μπροστά στην οθόνη εδώ. Μαρίλια, από πόσο χρόνο ξεκίνησε να ασχολείσαι με. Κοντά σου, γιατί δεν έχει μικρόφωνο η Μαρίλια. Έχει, έχει. Έχει, ναι, ναι. Ξεκίνησα. Κάνω τα μαλάκια σου έτσι για να ακούγεσαι. Που τα 10, 9, κάποια με. Κούκλα, ε. Και τώρα είσαι 11. Με 12. 12. Θα ψηλώσει κι άλλο. Ακόμα ένα αυτό μας πέρασε. Είναι τέτοιο. Είναι μια ερώτηση πολύ. Γιατί, γιατί έχει... κόρη δεν είναι έτσι ψηλή. Με έχει περάσει το κορίτσι. Ναι, πανύψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το σχόλιο. Ναι. Γιατί νομίζω ότι και αυτό χρειάζονται και τα παιδιά στο σχόλιο. Αντιμετωπίζουν πολλές φορές. Είναι ένας λόγος που έχω φέρει η Μαρίλια μαζί μου για να δείξουν στον κόσμο ότι σε αυτήν την ηλικία πόσα πράγματα μπορούν να ξέρουν και πώς μπορούν, αν χρειαστεί, να δώσουν ένα χέρι βοήθειας. Φαντάζομαι ότι οι φίλοι και οι γνωστοί σε κάποιες περιπτώσεις φωνάζουν το Μαρίλια μέσα στο σχολείο, γιατί σίγουρα χρειάζεται. Πάμε να δείξουμε ακριβώς τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε για τις πρώτες βοήθειες και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον άνθρωπο. Να αναφερθούμε έτσι, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, να πω έτσι συντομία όσον αφορά την πνιγμονή γιώτα, που είναι αυτό που αναφέρεσαι, ότι μας ανησυχεί πολλές φορές τι πρέπει να κάνουμε. Αρχικά να πούμε κάτι, ότι αν καθόμαστε σε ένα τραπέζι, ακούμε τον άλλον πολλές φορές να πέχει. Ναι. Ωραία. Ναι. Άρα στραβοποιεί, που λέμε, το φαγητό. Και ξεκινάμε και το χτυπάμε. Ναι. Αυτό είναι ένα λάθος. Και εγώ θέλω να το χτυπήσω αυτό που με χτυπάει. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, ναι, και εγώ θέλω να το χτυπήσω εκείνη την ώρα που με χτυπάει. Επειδή τα πάντα στις πρώτες βοήθειες, πίσω από τις οδηγίες του τι πρέπει να κάνουμε, υπάρχει μια λογική. Σωστό. Η λογική σε αυτό λέει: χτυπάς κάποιον για να βγάλει το αντικείμενο εσύ, ενώ αυτός μπορεί, είναι αναπνέει, σωστά, ναι, για να μπορεί να βέχει, σημαίνει έρχεται αέρας, άρα δεν έχει κλείσει ο αερογός του. Σωστό. Άρα το μπορεί να του δυσχεραίνει στην κατάσταση με τον άλλον χτυπήσει. Οπότε αυτή την κίνηση, βγάλω συγγνώμη τώρα που σε κοπανάω λίγο, αυτή την κίνηση δεν την κάνουμε. Τι κίνηση καλά, ο άλλος σου δίνει μία, σου σκοτώνει, τι λες τώρα, τι κίνηση. Δεν χρειάζεται, όταν ο άλλος βήχει, δεν χρειάζεται. Η πραγματική πνιγμονή πώς γίνεται. Τον αφήνουμε έτσι, του δίνουμε λίγο νερά. Μπράβο, ακριβώς, και περιμένουμε. Όλα καλά. Στην πραγματική πνιγμονή το τι συμβαίνει, θα δείτε τον άλλο σε αυτήν τη φάση, το χέρι πάντα όπως όταν χτυπήσω οπουδήποτε πάνω μου, πάει το χέρι αυτόματα στο σημείο που πονάμε. Άρα όταν φράξει ο αεραγός από μια τροφή ή ένα στερεό αντικείμενο, τότε το χέρι έρχεται απευθείας στο σημείο. Άρα θα το δεις σε αυτήν τη φάση με τα μάτια μουρλωμένα να σε κοιτάζει, πανικοβλημένος αφού δεν μπορεί πλέον να αναπνεύσει. Σε αυτήν τη στιγμή έχουμε τρεις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε. Η πρώτη κίνηση είναι να τον εθαρρύνουμε να βήξει, γιατί λόγω του πανικού του, επειδή ήταν ξαφνικό, ίσως να μην του έρχεται η εντολή να βήξει. Ναι. Άρα του λέμε βήξε, βήξε, αλλά ταυτόχρονα, χωρίς να χάνουμε χρόνο, πάμε και τον πλησιάζουμε. Να το δείξω στη Μαρίλια μου. Έλα, Μαρίλια μου. Έλα. Να άρα όπως είναι εκεί, βάζουμε το ένα μας χέρι. Καλό. Θα κρατάω κι εγώ. Βάζουμε το ένα χέρι μας κάτω από τη μασκάλη για να στηρίζουμε το άτομο. Κάτω από το... Έτσι, με αυτό το κομμάτι, με αυτό το κάτω μέρος της παλάμης, ενδιάμεσα στις ομοπλάτες, όπως είναι οι ομοπλάτες, χτυπάμε με 5 χτυπήματα μέσα προς τα πάνω. Θα το δείξω και στην κούκλα μια φορά. Η ηλικία δεν παίζει ρόλο, ηλικία φρίξω. Παίζει, ναι. Ανάλογα πώς είναι, τόσο πιο ήπια, όσο πιο μικρός είναι, τόσο πιο ήπια να είναι τα χτυπήματα. Αλλά θέλουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα, δεν πρέπει να φοβηθούμε. Θα κάνεις κάποια ζημιά ιδιαίτερη στο να χτυπήσεις με το χέρι σου στην ομοπλάτη. Άρα η δύναμη που πρέπει να δίνουμε είναι κάπως... Και το χέρι το άλλο εδώ πέρα. Το άλλο στηρίζει, ναι. Εντάξει, αν δούμε ότι με αυτές τις πέντε, με τα πέντε χτυπήματα παρατηρήσουμε το στόμα και δεν υπάρχει, δεν φάνηκε το αντικείμενο ή δεν βγήκε, τότε θα έρθουμε, θα κάνουμε το χέρι μας μια γροθιά να πάρουμε τον αντίχειρα μας. Σήκω φρόσο. Κάπως έτσι. Όχι, απλά θέλω να δω την κίνηση. Ναι. Έτσι. Αν είμαι πιο μικροκαμωμένη εγώ. Πάλι το ίδιο, μπορείς να το κάνεις. Με πατάς, δεν είσαι. Μπορείς να το κάνεις. Άρα παίρνεις το χέρι σου, πάρ' τον αντίχειρα, το περνάς από κάτω, το τοποθετάς στην περιοχή που είναι το στομάχι, στη μέση του ορφαλού και του στέρνου, εδώ, ωραία. Ναι. Μετά αγκαλιάζεις με το άλλο χέρι και η κίνηση μην το κάνεις της φρόσος, γιατί θα μας τα βγάλει όλα, μέσα προς τα πάνω. Έτσι και έτσι. Έτσι, μέσα προς τα πάνω. Έτσι και έτσι. Ναι. Το τι προσπαθούμε να κάνουμε πέντε φορές. Άσχετα όμως, το γεγονός ότι εγώ είμαι. Εγώ είμαι πιο μικροκαμωμένη, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να τη σώσω. Όχι. Καμία σχέση. Αφού βλέπεις ότι μπορείς. Επίσης δεν έχει και ακροαστικά, έτσι όπως ακούω.
Καλά, ρε, είχατε σοβαρά τώρα. Δηλαδή έτσι και έτσι. Μπράβο, δεν κάνουμε απλά την κίνηση έτσι. Κάνουμε έτσι και το σηκώνουμε. Μέσα προς τα πάνω. Μέσα ο λόγος που κάνουμε αυτό για να δώσουμε όθηση στον αέρα. Μπράβο, έτσι ώστε να πιέζουμε και το στομάχι, έτσι ώστε να, με έναν έντονο αέρα να βγει το αντικείμενο προς τα έξω. Φρίξω μου να σε ρωτήσω κάτι. Πολλοί γονείς κάνουν την κίνηση να βάλουν το χέρι τους μέσα. Αυτό είναι απαγορευτικό? Ναι, το χέρι μέσα το βάζουμε όταν δούμε το αντικείμενο να φανεί, όταν το βλέπουμε στο στόμα, τότε μπορούμε με τη μέθοδο τσιμπίδαν, έτσι ονομάζεται, με τα δύο δάχτυλα προσεκτικά, να βγάλουν το αντικείμενο έξω. Οπότε εντάξει, η πρώτη μας κίνηση είναι χτυπάμε πίσω, σκύβουμε και χτυπάμε πίσω προς τα πάνω πέντε φορές και αμέσως μετά... Μπράβο, κοιλιακές συμπιέσεις ακόμα. Εδώ, έτσι και προς παίρνεις, τα πάνω. Παίρνεις το χέρι σου, κάνεις γροθιά έτσι. Γροθιά. Μάλιστα, το αγκαλιάζεις. Το αγκαλιάζεις έτσι και προς τα πάνω. Μπράβο. Έκανες αυτή την κίνηση εσύ στην τελευταία περίπτωση που είδαμε που δεν ήξερες τι ακριβώς συμβαίνει, αν έχει πνιγεί ή αν έχει κάνει. Γιατί και το νερό φαντάζομαι δεν πρέπει να το βγάλει κατά κάποιο τρόπο. Με το νερό δεν πνιγείται. Είναι άλλο πράγμα. Ναι. Άλλο. Να ξέρετε ότι με το νερό δεν μπορείς να πάθεις πνιγμονή. Είναι υγρό στοιχείο. Δεν μπορείς με το νερό να πάθεις πνιγμονή. Άλλο πνιγμός. Άλλο η πνιγμονή, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και είναι η πνιγμονή είναι όταν φράξει ο αεραγωγό κάποιο στερεών αντικείμενο, είτε είναι τροφή είτε είναι κάποιο παιχνίδι για τα μικρά παιδιά. Αυτό είναι η πνιγμονή. Ο πνιγμός είναι κάτι διαφορετικό. Με τον πνιγμό είναι λόγω του νερού, λόγω της περίπτωσης που χρειάζεται να πάρει αέρα, παθαίνουμε λάρυγκο σπασμό και κλείνει ο αεραγωγός. Δεν έχει να κάνει με χτυπήματα, με τίποτα. Αυτό το κάναμε για έναν ενήλικα ή για ένα παιδί που έχει ένα σωματότυπο τύπου ενήλικα. Εάν είναι ένα βρέφος, ένα μωρό, μπορούμε να φέρουμε, μπορούμε να φέρουμε την κούκλα μέσα. Να το δείξω και στο βρέφος. Γιατί είναι σημαντικό ότι φαντάζομαι ότι σε ένα μωρό δεν μπορούμε να το πιάσουμε να κάνουμε αυτή την κίνηση. Ναι, ναι, σωστά. Έχει μαθήματα για γονείς. Ναι. Έχει γονείς που έρχονται. Βασικά είναι μαθήματα για γονείς. Μαρία μου το παίρνεις το... Ευχαριστώ. Τώρα, πάντα το βρέφος γνωρίζουμε όλοι, τα κοκκαλάκια του είναι, άρα πρέπει να το κρατάμε προσεκτικά. Αν έχουμε αυτή την περίπτωση, όπως είπα τώρα, πώς το αντιμετωπίζουμε, το ξαπλώνουμε προσεκτικά πάνω στο βραχίωνα μας. Πάλι με τον ίδιο τρόπο που είπαμε πριν. Πιο μαλακά. Πιο μαλακά εννοείται, ναι. Γι' αυτό χτυπάμε αυτή τη δύναμη. Για να δω πέντε φορές. Αν παρατηρήσω στο στόμα ότι δεν βγήκε κάτι, εκεί, μπράβο, ναι. Τότε θα πρέπει να το βάλω ή κάτω στο έδαφος ή σε έναν τραπέζι, φτάνει στερεή επιφάνεια, σκληρή επιφάνεια, και με τα δύο δάχτυλα στο σημείο που είναι το στήθος, εδώ, πέντε φορές και πάλι, ξαναπαίρνω σιγά σιγά το βρέφος μου πάνω και επαναλαμβάνω τις ίδιες κινήσεις. Αυτές τις δύο κινήσεις πρέπει να επαναλαμβάνω ξανά και ξανά μέχρι να βγει το αντικείμενο. Φίλε, έχω μια απορία και στην προηγούμενη και σε αυτή την περίπτωση. Ωραία. Πόσο χρόνο έχει κάποιος να αντιδράσει για να μην χαθεί μια ζωή? Σκεφτείτε, είναι περίπου, ο χρόνος περίπου δεν είναι απολύτων, είναι να κάνεις τρεις φορές αυτές τις κινήσεις. Είναι περίπου ο χρόνος που μπορεί κάποιος, αν δεν βγει το αντικείμενο, να αντέξει χωρίς να αναπνέει. Σκεφτείτε ότι θα να έχει κλειστεί τη μύτη. Κανένα λεπτό δηλαδή, έτσι. Ένα περίπου, ναι. Η κίνηση του να δώσουμε, να φυσήσουμε αέρα πάνω στον άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή πνίγεται, δεν είναι βοηθητική σε αυτές τις περιπτώσεις? Δηλαδή δεν μπορούμε να του βγάλουμε το. Όχι, σε αυτήν την περίπτωση που περιγράφαμε, ο άνθρωπος έχει ήδη τις αισθήσεις του. Τώρα, μετά το ένα λεπτό που είπε ο Ανδρέας, τότε αυτό το άτομο δεν θα αντέξει να χάσει τις αισθήσεις του. Σε αυτήν την περίπτωση, τι κάνουμε? Αυτό που λέμε όταν κάποιος δεν αναπνέει, ξεκινούμε κάρπα, ναι. Όπου κάρπα πρέπει να σε διασώστης. Εντάξει, όχι απαραίτητα, να δείξουμε εδώ, έτσι, νομίζω σε 4 λεπτά μπορώ να θέλω να ήθελα να δείξω έτσι στον κόσμο να δει τη διαδικασία. Γιατί όταν ξέρεις τη διαδικασία, τα βήματα, φεύγει αρκετό να έχεις το να δεις κάποιον κάτω και να μην ξέρεις τι να κάνεις. Βέβαια. Φρίξω μου, επειδή έχουμε μια ερώτηση και είναι πολύ σωστή. Εμάς πάντα μας λέγανε μόλις πνίγεσαι σήκω τα χέρια ψηλά. Ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι απλά? Όχι, εννοείς για που πνίγεσαι για φαγητό? Πολλές φορές είναι που πνίγεσαι, σου λένε σήκω στα χέρια ψηλά να κατέβει. Δεν ξέρω αν είναι. Να ξέρει πάντα κάτι ο κόσμος. Κακά είναι πολλά πράγματα που παλιούς, ξέρω εγώ. Ότι όπως σας είπα πριν, στις πρώτες βοήθειες, ό,τι κάνεις, ό,τι κίνηση, υπάρχει μια λογική εξήγηση. Ναι. Εντάξει, είσαι φίλη μου. Υπάρχει μια λογική εξήγηση στο ότι κίνηση κάνεις και τη δικαιολογείς. Ναι. Γιατί χτυπάς από πίσω για να τραντάξεις το θώρακα έτσι ώστε να βγει το αντικείμενο. Πιέζεις το στομάχι έτσι ώστε να προκαλέσεις εμετό, εντάξει, για να έρθει όγκος, για να βγει το αντικείμενο. Το να κάνω τα χέρια μου ψηλά,
βρίσκει κάποιον μια λογική εξήγηση. Όχι. Νομίζω όχι. Ερώτηση σωστή του Αντρέα. Για αυτό που έκαναν, κοιτάξτε, θυμάστε ένα βρεφάκι. Πολλά μας κάνουν. Ερώτηση σωστή. Αυτά όταν έχεις κάποιον άνθρωπο δίπλα, σε βοηθήσει. Όταν είσαι μόνος σου. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε. Αν είσαι μόνος σου που δεν έχει υπάρχει, πάλι με τη λογική πρέπει να σκέφτεσαι. Η ικανότητα κρίσης που σας είπα πριν φτάνει να καταλαβαίνεις γιατί κάνεις κάποια κίνηση. Όπως το είπα μόλις τώρα. Άρα, αν έχω έναν τραπέζι που είναι στο σημείο ή οτιδήποτε στο τραπέζι, από μόνος μου να πάω να πιέσω. Ναι. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, αλλά ναι. Είναι η μοναδική λύση. Παρά να κάνω τα χέρια μου πάνω, όπως είπε η Ιώτα. Τώρα τα χέρια για να χορέψουν, να κάνουν πάνω. Παιδιά, εγώ θυμάμαι ή που μου έλεγε η γιαγιά μου, ο νονός. Ο νονός, ο νονός, κοίτα ψηλά. Ο νονός είναι άλλο πράγμα, η Ιώτα μου. Ναι, σου λέει ο Χριστός, ο Χριστός πνίγεται το μωρό. Και μην ήσκουν λίγο θωρό, ένα μωρό απλά να βέχει. Είναι μύθοι που μεγαλώσαμε. Πάμε στο επόμενο. Πρέπει την κούκλα. Α, ναι. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε την κούκλα. Παρακαλώ. Λοιπόν, εντάξει, εδώ να όλη την κούκλα να δείξουμε. Εδώ θέλει προσοχή τώρα, παιδιά, για να δούμε. Ναι. Τώρα πρέπει να δούμε ότι στις πρώτες βοήθειες διδάσκονται κάποιες κατευθυντήριες έτσι ώστε τα βήματα έναν προς έναν πώς πρέπει να τα κάνεις. Ό,τι αποτέλεσμα βρίσκεις, προχωράς. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις από άλλο σημείο. Βέβαια. Το πρώτο που μας ενδιαφέρει, γιατί το πιο σημαντικό είναι ο πρώτος βοηθός να είναι ασφαλές. Ναι. Άρα, αν πάω σε έναν περιστατικό ή δω κάποιον κάτω, το πρώτο που πρέπει να προσέξω είναι τη δική μου την ασφάλεια, μετά την ασφάλεια του πάσχοντα και μετά τους παρευρισκομένους. Τι σημαίνει ασφάλεια για μένα? Για μένα, ασφάλεια σημαίνει ότι αν τώρα έχω έναν από αυτά τα καλώδια που έχουμε γύρω και βρίσκεται πάνω στον άνθρωπο ή το πιστολάκι είναι το μαλλιό για τις κοπέλες, θα πάω να τον αγγίξω να δω αν είναι καλά? Όχι. Αν υπάρχει ένας κίνδυνος, σωστά, ηλεκτροπληξίας, άρα δεν θα αγγίξω. Άρα ελέγχω, αν υπάρχει αυτό που περιέγραψα, τότε να κατεβάσω τον διακόπτη για να μπορέσω να βοηθήσουμε. Σωστό. Έναν απλό παράδειγμα. Ο κίνδυνος μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Άρα, όταν έχω την ασφάλεια μου, τότε μπορώ να πλησιάζω. Επειδή δεν ξέρω καν τι έχει, πρέπει να δω, ανταποκρίνεται, τι έχει. Ναι. Άρα θα το ρωτήσω, φίλε, είσαι καλά? Φίλε, αν δεν ανταποκρίνεται στη φωνή χωρίς καν να τον αγγίξω, τότε να τον ταρακουνήσω πάνω στους ώμους για να δω αν αντιδράσει. Αν δεν αντιδράσει, τότε συμπάμε ή στον λόγο του αυτιού ή στο εξωτερικό της παλάμης του για να δούμε αν αντιδρά και στον πόνο. Τότε αν δεν αντιδρά ούτε σε αυτό το κομμάτι, τότε για μας σημαίνει έχουμε κάποιον που είναι αναισθήτως. Σωστά. Ναι. Άρα η αμέσως επόμενη μου κίνηση είναι θα έρθω να βάλω 4 δάχτυλα εδώ στο μέτωπο, 2 στο πηγούνι, θα κάνω έκταση της κεφαλής προς τα πίσω. Ο λόγος που κάνω αυτή την έκταση προς τα πίσω είναι για να σιγουρευτώ ότι ο αεραγωγός, το σωληνάκι δηλαδή που παίρνουμε ένα αέρα από στόμα, μύτη και καταλήξει στους πνεύμονες, είναι ανοιχτό. Γιατί θέλω να το. Ναι, θέλω να το κάνω. Κοιτάξτε, τώρα είναι βασικές κινήσεις. Όχι, παιδιά. Βασικά πράγματα, δεν είναι μαθηματικά. Όχι, αλλά αυτή την κίνηση που σηκώνουν προς τα πάνω. Οι περισσότεροι δεν το ξέρανε, ξέρεις. Ναι. Ξεκινούσαν και κάνουν όπως είναι, χωρίς να κάνουν την κίνηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να εξηγήσουμε γιατί είναι σημαντικό, γιατί κάνουμε την κίνηση προτού κάνουμε την επόμενη. Ο λόγος είναι. Ακούσαμε πολλές φορές που λέει έπεσε κάτω, κατάπιε τη γλώσσα του, λέμε στα κυπριακά. Συμβαίνει ότι καταπίνει κάποιος τη γλώσσα του ή γυρίζει η γλώσσα. Η έκφραση είναι λάθος. Το τι συμβαίνει, ναι, υπάρχει πρόβλημα, αλλά ούτε γυρίζει ούτε την καταπίνουμε. Η γλώσσα τι είναι? Η γλώσσα είναι ένας μυς που από το χτύπημα πάει χαλαρώνει. Πίσω. Αν ο άνθρωπος βρίσκεται σε αυτή τη θέση με ένα μη χαλαρωμένο, πού θα πάει? Πίσω. Προς τα κάτω. Άρα πάει κάτω και μου φράσει τον αεραγωγό. Η κίνηση αυτή. Είναι ο τρόπος ο οποίος όταν κάνω καλά εκτάσεις της κεφαλής προς τα πίσω, η γλώσσα επιστρέφει στη θέση της και απελευθερώνεται ο αεραγωγός. Δεν χρειάζεται ούτε να σπάσουμε δόντια. Οπότε, αυτό που βάζουν στο πλευρό. Μετά. Α, μετά. Ναι, είναι μετά. Ισχύει το ίδιο πράγμα. Όταν το βάλεις στο πλευρό, πρέπει να βάλεις στον αεραγωγό. Απλά τώρα για να ελέγξω εγώ αν τόσο ο άνθρωπος αφού είναι αναισθητός, αν αναπνέει ή όχι, που είναι το κύριο πράγμα που θέλω να διαπιστώσω. Ανοίγω τον αεραγωγό, τον κρατώ ανοιχτό, άρα ξέρω ότι έχω ένα πατό αεραγωγό. Η σωλήνα μου είναι καθαρή. Και έρχομαι τώρα κοντά, πάρα πολύ κοντά σε αυτήν τη θέση, για να κάνω το λεγόμενο βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Ελέγχουμε την αναπνοή. Βλέπω το στήθος αν ανεβοκατεβαίνει, ακούω και νιώθω την αναπνοή. Το κάνω αυτό μέχρι 10 δευτερόλεπτα για να σιγουρευτώ αν ο άνθρωπος αναπνέει ή όχι. Okay. Εάν έχω το θετικό αποτέλεσμα ότι ο άνθρωπος αναπνέει, που είναι αυτό που ευχόμαστε, τότε θα πρέπει να τον τοποθετήσω σε μία θέση
η οποία θέση είναι ασφαλής, ονομάζεται θέση ανάνυψης, η οποία θέση τι με βοηθά να κάνω, βοηθά ότι η γλώσσα σε περίπτωση που ξαναχαλαρώσει θα παίζει που στο μάγουλο, όταν τον έχω στο πλευρό σε αυτήν τη θέση και αν κάνει εμετό, ούτε ο εμετός, αν τον αφήσω έτσι και κάνει εμετό, ο εμετός πάλι θα πάει πίσω αν μου φράξερα εγώ, άρα σε αυτήν τη θέση αν κάνει εμετό, τότε ο εμετός θα βγει προς τα έξω. Nice. Περιμένω το ασθενοφόρο να έρθει. Μαριλία μου, θέλει να δείξουμε. Να το δείξουμε αυτό και να κλείσουμε, παιδιά, με αυτό, γιατί νομίζω ότι σήμερα... Έλα, Μαριλία μου. Έλα, Μαριλία μου. Γιατί νομίζω σήμερα ότι πραγματικά ήταν από τα πιο ωραία. Άρα, άρτια εκπαιδευμένη η Μαριλία. Ναι, Μαριλία μου, γονατίζεις τα πόδια σου έτσι και πιάνεις το χέρι που έγκοντά σου, βάλεις το στην άκρη. Πιάνεις το άλλο το χέρι, βάλεις στην άκρη. Πες μου, Μαριλία μου, τα χέρια είναι πάντα πίσω, εννοείς. Όταν τα χέρια είναι έτσι, μάλιστα, πιάνεις το κοντινό σου, ναι, και βάζεις το διπλό εκεί. Μετά πιάνεις το άλλο, βάλεις το διπλό από την παλάμη σου και πάνω στο μαγούλο του. Σηκώνεις το έναν του το πόδι, το εξωτερικό, πιάνεις από έξω. Ίδιο πόδι, χέρι, είναι εύκολο όσο το... Α, είδες πως γύρεις εύκολα. Και γυρίζεις το. Τούτο να είναι ορθηγωνία. Είδες πως γύρεις εύκολα. Μέρα ου. Βάλεις τέσσερα χέρια, δύο στο πηγούνι. Για να μπορεί η γλώσσα να πάει στο μαγούλο και να μείνει έτσι. Και αν θέλει με το να φύγει έξω και να με μπλοκάρει τίποτε τον αέρα εγώ. Από την άλλη μεριά να γυρίσουμε για να το δούμε λίγο. Κάνε το και ακόμα μία φορά από εκείνη τη μεριά. Γιατί δεν είδε η κάμερα. Έχει βάρος. Θα το γυρίσει εύκολα. Έλα, σήκω, φρόσο. Έλα, φρόσο, κάθε εδώ. Θα έρθω δίπλα σου, φρίξω. Α, αν να το κάνω εγώ στο φρίξο ή φρόσο σε μένα, παιδιά. Όχι. Θα τον πλήξει τον άνθρωπο, δεν θα τον σώσει. Δεν είχαμε τώρα, θα τον πλήξει. Λοιπόν, φρόσο, κάνε το. Καλά, θα κάνουμε κανένα παιχνίδι. Κάτσε τον εικάτο κανένα παιχνίδι. Όχι, παιδιά, είναι σημαντικό να καταλάβουμε από την αρχή. Είναι, δηλαδή, εμείς το δείχνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι εύκολο, ότι μπορούμε να το κάνουμε. Βλέπε, φρόσο, βλέπε την Μαρίλια. Ωραία. Το ένα χέρι που είναι κοντά σου, φέρνεις το. Έτσι. Εσύ μην κοιτάς, Γιώτα, μην μιλάς. Ο ανέστητος μου δεν μιλάς, Γιώτα. Το χέρι που είναι κοντά σου στην πλευρά σου. Γιατί μου λες από την άλλη. Μην κοιτάς και μην μιλάς. Είσαι ανέστητη, σταμάτα. Πιάνεις το άλλο χέρι, φέρνεις το στην παλάμη σου. Στην παλάμη σου. Μην κοιτάς, και φέρνεις το στομάχο. Με το χέρι σου που είναι κοντά στο κεφάλι. Με το άλλο. Άρα, ανέστητη, έλα πίσω. Έλα, έτσι. Μπράβο. Μετά φέρνεις το πόδι που είναι πιο μακριά σου. Πιάνεις το από έξω. Και πιάνεις πίσω. Φέρτε για να γίνει ορθή γωνία το πόδι. Εύκολο είναι. Κάτσε βρε Γιώτα να μετά δούμε τι γίνεται. Μετά βάλεις 4 δάχτυλα στο μέτωπο και 2 στο πηγούνι και σηκώνεις το πάνω. Πάει Γιώτα. Αυτόματος ο αναισθητός. Εν τω μεταξύ το καταλαβαίνεις ότι ανοίγει ο αεραγωγός. Ναι. Κοίταξε, εντάξει, έχει βάρος, δεν μπορεί να είναι εύκολο να, πω, να το μεταφέρεις. Το καταλαβαίνεις. Σιγά Γιώτα, ξάπρωσε. Εγώ και δυσκολία. Έλα μου. Ξέρεις τι μου αρέσει, ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό μάθημα και αρκετά εύκολο είναι στο να εφαρμοστεί. Είναι και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά στο σπίτι, γιατί πολύ όπως ξέρουμε παιδιά, σε αυτά τα είναι ο χρόνος. Χάσαμε παιδί πριν λίγα χρόνια, το είπατε στις ειδήσεις, ότι πνίγηκε από τους εμετούς του. Δηλαδή αν ένα κοίτας στην 2 χρόνια, νομίζω δεν κάνω λάθος, 14-15 χρονών, πνίγηκε, το χάσαμε από τους εμετούς του. Το μόνο που χρειαζόταν είναι να εγνώριζε ένα από τα παιδιά που ήταν εκεί, την να το βάλει στο πλευρό, και να ανοίξει τον αεραγωγό. Και να πάρουν το ασθενοφόρο. Τότε... Φρίξο μου, πραγματικά σε ευχαριστούμε Μαριλία για την παρουσία σου εδώ και τη Μαριλία. Πάρα πάρα πολύ, γιατί ήταν μάθημα ζωής. Και την κοριτσάρα μας ευχαριστούμε, τη Μαριλία μας πάρα πολύ. Και την Μαριλία σχολείο. Ναι, ναι. Αλλά ήθελε να ζήσει την εμπειρία. Καλά κάνεις και σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Και ευχαριστούμε και εσένα βέβαια για όλη αυτή την ιστορία που έγινε.